Νικολέτα Κρητικού, έλα Νικολέτα, έλα να δούμε διεθνή. Έχουμε σοβαρές εξελίξεις, παιδιά, και στο Ισραήλ και στους δύο πολέμους, δηλαδή, που είναι κοντά στη γειτονιά μας. Καλημέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Ισραήλ, όπου είχαμε διαδηλώσεις. Η οργή εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου γιγαντώνεται μετά τον εντοπισμό των έξι σωρών των Ισραηλινών ομήρων, οι οποίοι, αν είχε επιτευχθεί και χειρέ την προηγούμενη εβδομάδα, θα ήταν εν ζωή. Γι' αυτό τον κατηγορούν και συγγενείς των νεκρών. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τις οικογένειες των θυμάτων, με τέσσερις από αυτές, γιατί οι άλλες δύο αρνήθηκαν να συνομιλήσουν μαζί του. Του ζήτησε συγγνώμη για όσα έχουν γίνει και εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια. Τώρα, η χώρα έχει βυθιστεί σε μια απεργία, σήμερα σε μια γενική απεργία, έχει παραλύσει. Εδώ βλέπουμε τα χθεσινά επεισόδια, εχθές το βράδυ έξω από την Κνεσέτ, όπου χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρία σε βάρος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζητώντας το απεγνωσμένα να σταματήσει να είναι άκαμπτος και να δεχθεί τους όρους που είχαν πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να επιτευχθεί η εκεχηρία στις συνομιλίες του Καΐρου που θυμόμαστε την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίες τελικά δεν τελεσφόρησαν. Υπήρχαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας αλλά και των πολιτών και αρκετές συλλήψεις. Να σας πω τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζο Μπάιντεν αλλά και η Κάμαλα Χάρις συνομίλησαν με τους συγγενείς του Ισραηλινοαμερικανού, ο οποίος και αυτός έπεσε νεκρός από τα πυρά της Χαμάς, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, και έχουν σε λίγη ώρα συνάντηση και με τους επικεφαλείς διαπραγματευτές της CIA, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τελεσφορήσουν οι συνομιλίες για την ειρήνη, προκειμένου να πιέσουν, να ασκήσουν και αυτοί πιέσεις και να όλη αυτή η κατάσταση τέλος πάντων είναι κάπου να τελειώσει και να υπάρξει μια επαναχώρηση από την πλευρά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο ζήτημα του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας. Τώρα, υπάρχουν σφοδρά πυρά που δέχεται και ενδοκυβερνητικά από τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος τον κατηγορεί ότι είναι άκαμπτος, αλλά και από την αξιωματική αντιπολίτευση, τον πρώην Πρωθυπουργό Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να παραλύσουν την οικονομία του Ισραήλ σε μια παραταμένη απεργία, προκειμένου τον φέρουν τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρωτετελεσμένου. Και ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι ο Υπουργός Οικονομίας από την άλλη του Ισραήλ προσπαθεί να κηρύξει τη συγκεκριμένη απεργία παράνομη και καταχρηστική, διότι δηλώνει ότι μια τέτοιου είδους απεργία, η οποία θα παραλύσει τη χώρα αυτό το 24 ώρα, αλλά ενδεχομένως και άλλα, λειτουργεί προς όφελος της Χαμάς.